Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Εξονίου και όχι μόνο σε όλους. Σήμερα θα μεταφερθούμε στην Ιερά Μονή του Αγίου Βατοπεδίου. Καθώς φαίνεται να έχει βγει στην επιφάνεια κάτι αρκετά ίσως ενδιαφέρον για πολλούς. Ιδιαίτερα για τους λάτρεις της ιστορίας, της αρχαιολογίας, του αρχαίου μας κόσμου. Συγκεκριμένα φίλες και φίλοι, μόλις πριν λίγες μέρες Σήμερα έχουμε ε, Τρίτη, είναι Τρίτη σήμερα, ε, Τρίτη και 13 μάλιστα, τώρα το διαπιστώνω αυτή τη στιγμή. Και την ε, Παρασκευή που μας πέρασε, 9 του μηνός, ξεκίνησε ε, ένα διεθνές επιστημονικό εργαστήριο, το έκτο διεθνές επιστημονικό εργαστήριο συγκεκριμένα της Αγιορτικής Εστίας, που είχε διάρκεια μέχρι την Κυριακή, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 9 με 11 Δεκεμβρίου. Και εκεί πέρα παρουσιάστηκε από τον αρχαιολόγο και διδάκτορα Βυζαντινής Αρχαιολογίας Σταύρο Ζαχαριάδη κάτι σημαντικό, κάτι έχει βρεθεί μέσα σε ένα πηγάδι της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Ας πάμε λοιπόν να μπούμε και εμείς μέσα σε αυτό το πηγάδι για να δούμε τι βρέθηκε εκεί πέρα. Ως λοιπόν αποθέτης αντικειμένων λατρείας λειτουργούσε από τον 13ο αιώνα αυτό το πηγάδι που βρέθηκε στη διάρκεια ανασκαφών κάτω από το καθολικό της Μονής Βατοπεδίου. Άγια δισκοπότηρα, αγία, λεκάνες, πινάκια και πλήθος από θράψματα κεραμικής έκρυβε αυτό το πηγάδι που βρέθηκε στη διάρκεια ανασκαφικών εργασιών στο καθολικό της Μονής Βατοπεδίου στο Άγιο Νόρος. Το πηγάδι κατασκευάστηκε γύρω στον 8ο αιώνα και πάντως πριν από την ανέγερση του καθολικού της Μονής που χρονολογείται στο 10ο αιώνα και η πρώτη αναφορά γίνεται σε έγγραφο του 985, εξυπηρετούσε τις ανάγκες ίδρευσης των πρώτων μοναχών σημειώνεται ότι το καθολικό του ναού είναι χτισμένο σε λιθόκτιστο παλαιοχριστιανικό κτηριακό συγκρότημα το οποίο περιελάμβανε και μεγάλη βασιλική. Οι αρχαιολόγοι που εντόπισαν το πηγάδι διαπίστωσαν ότι έχει βάθος περίπου 8 μέτρα και ήταν γεμάτο με αντικείμενα που σχετίζονται με τη λατρεία και την καθαριότητα του ναού τα οποία έβαζαν εκεί οι μοναχοί όταν δεν τα χρειάζονταν. Άλλωστε η πρακτική της απόθεσης είναι γνωστή από την αρχαιότητα και κατά τις ανασκαφές βρίσκονται λάκι απόθεσης κεραμικής και άλλων αντικειμένων. Τα ιερά καράμια από το πηγάδι της Παναγίας, όπως ονομάζεται, παρουσιάστηκε το βράδυ της Παρασκευής στο έκτο Διεθνές Επιστημονικό Εργαστήριο της Αγιορτικής Εστίας, όπως προανέφερα, που ξεκίνησε την Παρασκευή, όπως είπα, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης... υπό την επίβλεψη, την καθοδήγηση... Του, αρχαι, του αρχαιολόγου και διδάκτορα Βυζαντινής Αρχαιολογίας... Σταύρο Ζαχαριάδη. Αυτό ήδη το ανέφερα. Τα αγκαία αυτά χρονολογούνται... από τον 13ο μέχρι τον 18ο αιώνα... ενώ υπάρχουν και κάποια προημότερα... στο δεύτερο μισό του 12ου αιώνα. Μεγάλος αριθμό τους, συγκεκριμένα πάνω από 125 έχουν συντηρηθεί και φυλάσσονται στο σκευοφυλάκιο της Μονής Βατοπεδίου. Το ανέφερε αυτό ο ίδιος ο κύριος Ζαχαριάδης. Τα αντικείμενα αυτά έχουν ιδιαίτερη αξία για τους ιερείς, για τους μοναχούς που τα χρησιμοποιούσαν στις καθημερινές θελετές έτσι όταν δεν τα χρειάζονταν λόγω της ιερότητάς τους δεν μπορούσαν να τα πετάξουν. Βρήκαν λοιπόν το πηγάδι αυτό που προφανώς στέρεψε κάποια στιγμή και το μετέτρεψαν σε αποθέτη, σε μια μορφή αποθήκης. Στόχος τους ήταν να αποθηκεύσουν τα Ιερά Σκεύη από τα οποία ξεχωρίζουν τα 16 Άγια Δισκοπότηρα. Ανάμεσα σε όλα αυτά φίλες και φίλοι βρέθηκαν και 16 Άγια Δισκοπότηρα. Τίποτα από όλα αυτά δεν πετούσαν. Τα θεωρούσαν ιερά. Είναι όλα πύληνα με την τεχνική της εφιάλωσης και φέρουν πολύχρωμες διακοσμητικές παραστάσεις ενδιαφέρον φυσικά παρουσιάζουν και τα πινάκια, τα πιάτα δηλαδή, με ωραίες διακοσμήσει πάνω, διαφόρων τύπων αγγεία και κλειστά σκεύη που εξυπηρετούν τις ανάγκες του ναού. Ενώ κατά τη μελέτη του υλικού σε παρελθόντα χρόνο, ο αρχαιολόγος Ιωακήμ ο Παπάγγελος είχε εντοπίσει αργυρό έλασμα με ανάγλυφη παράσταση της Θεοτόκου οδηγήτρια και όπως εκτίμησε, αποτελούσε μέρος μεγαλύτερη σύνθεσης που κοσμούσε στάχωση βιβλίου, εικόνα ή και κάτι άλλο ακόμα. Το πηγάδι δέχτηκε περισσότερες από μία φορές επιθέσεις και βανδαλισμούς από ιερόσιλους που αναζητούσαν θησαυρό με παλαιότερη μία καταστροφή που έγινε το 18ο αιώνα, αλλά πιθανόν και αργότερα. Δεν φαίνεται όμως να καταφέρανε όσες απόπειρες και να κάνανε επιθέσεων και βανδαλισμών δεν κατάφεραν ιδιαίτερα πράγματα να τα διαλύσουν, να τα εξαφανίσουν όλα αυτά. Καθώς η επίχωση του φρέατος φαίνεται να έχει διαταραχθεί, τα αγκία αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χρονολογικά τεκμήρια, σημείωσε ο κύριος Ζαχαριάδης και πρόσθεσε ότι οι ποικίλε προελεύσεις τους καλύπτουν μεγάλο φάσμα από τα γνωστά κέντρα παραγωγής που λειτουργήσαν κατά την Ύστερη Βυζαντινή μέχρι τη Μεταβυζαντινή περίοδο, εκτός Αγίου όρου όπω τα εργαστήρια τη Θεσσαλονίκη και τη Λίμνου. Σημειώνεται ότι κατάλοιπα κεραμικού κλίβανου που χρονολογείται στον 14ο αιώνα βρέθηκαν μέσα στη μονή βατοπεδίου σε παλαιότερε ανασκαφέ, ενώ παρόμοια κατάλοιπα έχουν εντοπιστεί και στι μονέ δοχειαρίου και Ιβύρων. Βγαίνει λοιπόν συνεχώς πράμα εκεί πέρα στην Ιερά το και σύμφωνα με τον κύριο Ζαχαριάδη, η ποικιλομορφία του συνόλου επιβεβαιώνει τη σημασία της Μονής Βατοπεδίου ως κέντρο διεπαφής του Βυζαντινού και μεταβυζαντινού κόσμου. Οι διαδρομή που ακολούθησαν τα αντικείμενα αυτά για να φτάσουν στο καθολικό της Μονής Βατοπεδίου είναι διαφορετική από εκείνη των πολύτιμων αφιερωμάτων που συσσωρεύονται στο σκευοφυλάκιο από τα πέρατα του κόσμου. Η μικρή αξία τους θα εντάσσει σε έναν εντελώς διαφορετικό μηχανισμό διακίνησης που πιθανότατα σχετίζεται με τις ενεργές και διαρκείς συναλλαγές του μοναστηριού με τον έξω κόσμο. Επιπλέον η παρουσία του ιερού αυτό αποθέτει επιβεβαιώνει την άρρηκτη συνέχεια της βυζαντινής παράδοσης με το απότερο παρελθόν. Το τόνισε και ο ίσο αρχαιολόγος. Το πηγάδι ήταν σε χρήση ως αποθέτης μέχρι το 19ο αιώνα οπότε και σταμάτησε η ρήψη ιερών σκευών και παλαιών αντικειμένων για τον επιπλέον λόγο ότι είχε γεμίσει σε όλο το βάθος των περίπου 8 μέτρων. Είχε γεμίσει 8 μέτρα με πολύτιμα ιερά αντικείμενα, σκεύη και άγια δισκοπότηρα. Δεν καταστράφηκαν όμως όλα αυτά. Α έγιναν στο παρελθόν μέσα αυτούς τους αιώνες, μέσα αυτά τα χρόνια, απόπειρε βανδαλισμών, επιθέσεων, ούτε κατάφεραν να τα κλέψουν, να τα καταστρέψουν, να τα διαλύσουν δεν τίποτα. Εκεί παραμένουν. Και φαίνεται πέρα η σημασία αυτής της, αφού του ιερού μάλλον τόπου. Άγια δισκοπότηρα λοιπόν. Για να δούμε τι άλλο θα βγει φίλε και φίλοι εκεί πέρα. Λοιπόν, περισσότερο ενημερωτικό χαρακτήρα είχε αυτό το βιντεάκι για το τι συνέβη πρόσφατα και με την ανασκαφή αλλά και με την παρουσία σε όλο αυτό το ας πούμε, συνέδριο, το τριήμερο που έγινε τι τελευταίε μέρε, γύρω από την ιερά μονή του Αγίου Βατοπεδίου και από αυτό το συγκεκριμένο πηγάδι, το πηγάδι τη Παναγία, και όλα αυτά που βγήκαν από εκεί πέρα μέσα, που σίγουρα έχουν κάποια αξία. Άγια δυσκοπότερα λοιπόν. Και προχωράμε.